ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Τσίπρας. Κύριε Μητσοτάκη, άκουσα με ενδιαφέρον την αναφορά σας στον Ελευθέριο Βενιζέλο και σε μια ταραγμένη περίοδο για τη χώρα. Και άκουσα με ενδιαφέρον μια αποστροφή σας, δεν ξέρω αν το είπατε εν τη ρήμη του λόγου σας, ότι έχει ευθύνη για το εθνικό διχασμό. Η δική μου η αίσθηση δεν θέλω να κάνουμε, τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη ένα συνέδριο για να κουβεντιάσουμε εκείνες τις εποχές, που είναι πολύ κρίσιμα τα συμπεράσματα για το μέλλον όμως. Αλλά την ευθύνη, τη βασική ευθύνη για τον εθνικό διχασμό, την είχε πάντοτε εκείνη η παράταξη που έκανε σημαία ευκαιρίας τις εθνικές ευαισθησίες και πούλαγε εθνικοφροσύνη. Και ήταν η παράταξη των εθνικοφρόνων τότε, που κέρδισε τις εκλογές το 20, τάζοντας τον λαό τότε, το ήκαδε, έλα, θα γυρίσουμε σπίτι, δηλαδή, θα σταματήσει ο πόλεμος, και αμέσως μετά έφτασε στο Αφιόν Καραχισάρα, έφτασε έξω από την Άγκυρα. Και βεβαίως με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η πολιτική για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Άρα λοιπόν, γιατί κουνάει το κεφάλι, ελπίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να συμφωνήσουμε εδώ. Στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν έχει κανένα νόημα κανείς να λέει μεγάλα λόγια. Τον πατριωτισμό η κάθε παράταξη το δείχνει στην πράξη. Στην πράξη και όχι με λόγια και κορώνες εθνικοφροσύνης. Το λέω αυτό διότι όλο το προηγούμενο διάστημα ως αντιπολίτευση και με δική σας ευθύνη δημιουργήσατε ένα τοξικό κλίμα στα εθνικά θέματα. Τοξικό κλίμα. Ένα τοξικό κλίμα που οδήγησε και στο διχασμό σε μεγάλο βαθμό του ελληνικού λαού για ένα θέμα όπου υπήρχε εθνική γραμμή. Με κατηγόρησε και η κυρία Γεννηματά ότι δεν έκανα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Εγώ έκανα δύο φορές συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και μία φορά για κρίσιμο εθνικό θέμα που ήταν το προσφυγικό. Δεν έκανα για το μακεδονικό, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε ακολουθήσει μία στάση απολύτως απορριπτική της όποιας προσπάθειας διαπραγμάτευσης και συμφωνίας, απορρίπτοντας και την εθνική γραμμή που είχε διαμορφωθεί από το 2005 από τις δικές σας κυβερνήσεις και απορρίπτοντας και τις δικές σας θέσεις και τοποθετήσεις. Στα ζητήματα λοιπόν της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μητσοτάκη, έχετε λερωμένη τη φωλιά σας στους παράταξες. Και εκεί δεν θέλω να αντιδικήσουμε επί μακρόν, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσετε στο σημείο αυτό να δώσετε μια απάντηση. Είναι άλλο η αντιπολίτευση και είναι ρόλος επικοδομητικός αυτός για μια αντιπολίτευση. Και μακάρι όσα χρόνια ήμουν εγώ στον Πρωθυπουργός να είχα μια αντιπολίτευση που να κρατούσε μια τόσο επικοδομητική στάση και όχι σε όλα απέναντι. Και σας κάνει καλό που κρατάμε αυτή την επικοδομητική στάση και δεν υπερψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία σήμερα. Και σας κάνει καλό που εμείς είμαστε εκεί και λέμε ότι η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κάνοντας έρευνες όταν εσείς δεν τολμάτε να το πείτε. Κακώς λέω εγώ. Και επιπλέον θέλω να σας επισημάνω ότι στο κρίσιμο θέμα της συμφωνίας που συζητάμε σήμερα με την Αίγυπτο δεν έχει κανένα νόημα να μας κατηγορείτε γιατί δεν υπογράψαμε πιο πριν. Θα μας κρεμάγατε στο Σύνταγμα. Εδώ αναγγείλαμε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και έβγαινε ο κύριος Κουμουτσάκος. Δεν δώσατε μια απάντηση γι' αυτό που δεν ήταν απλά ένας βουλευτής. Το μεάρχης εξωτερικής πολιτικής και ο κύριος Κικίλιας τα ίδια έλεγε το μεάρχης άμυνας. Και μας κατηγορούσε. Και μας κατηγορούσε. Όχι, δεν μας έπεισε καθόλου, κύριε Δήμαρχε. Το λέω επειδή έχετε μια. Δεν μας έπεισε. Θα σας πω όμως γιατί το κάναμε. Θα απαντήσω. Έλεγαν λοιπόν ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λέγατε επίσημα ως Νέα Δημοκρατία και σήμερα πανηγυρίζετε όριστη, υποσκάπτει τις θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής, διότι δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, διότι αυτή είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν παρέδιδε στον κύριο Κουμουτσάκο, κύριο Κοτζιά, σε μένα παρέδιδε.
Ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών για 6 περίπου μήνες, με αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο, με βασικό στόχο την ολοκλήρωση συμφωνίας των Πρεσπών. Και ήταν σε συνεννόηση μαζί μου όλα όσα είπε ο κύριος Κοτζιάς, γιατί το σχεδιάζαμε αυτό μήνες. Προφανώς δεν είχαμε συνεννοηθεί, θα είχε επίγνωση, το ότι αλλιώς είναι να σχεδιάζεις από τις αρχές και αλλιώς είναι οι τελικές λεπτομέρειες ο κύριος Δένδιας που είναι δίπλα σας. Το, με ποιον τρόπο και το πότε ακριβώς θα φέρουμε αυτή την απόφαση, να την υλοποιήσουμε. Ο κ. Κοτζιάς άφησε ένα προεδρικό διάταγμα. Σε συνεννόηση και με την υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, κρίναμε εκείνη την περίοδο ότι ο ορθότερος τρόπος είναι η άσκηση αυτού του αναφέρατου δικαιώματός μας να γίνει μέσα από την νομοθετική διαδικασία. Και βεβαίως όταν προχωρήσαμε, το ανακοινώσαμε και φέραμε το θέμα σε συζήτηση τότε στη Βουλή, απαντώντας, αν θυμάμαι καλά, σε ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σας και υπερασπιστήκαμε και προαναγγείλαμε αυτή τη διαδικασία ότι θα προχωρήσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, εσείς τότε πέσατε να μας φάτε. Με το επιχείρημα ότι αφήνουμε έκθετο το Αιγαίο. Δηλαδή, να σας πούμε και εμείς σήμερα, γιατί πηγαίνετε μέχρι το Τέναρο, γιατί πηγαίνετε μέχρι το Τέναρο και δεν πάτε λίγο πιο ανατολικά. Γιατί δεν επεκτείνεται ταυτόχρονα και νοτίως της Κρήτης? Γιατί δεν επεκτείνεται ταυτόχρονα και ανατολικά της Κρήτης? Αυτά είναι ζητήματα στα οποία φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τα απαντήσετε. Διότι είναι αναφέρατο κυριαρχικό μας δικαίωμα η επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια, αλλά σημασία βεβαίως κάθε φορά σε όλα τα πράγματα στην πολιτική, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, έχει και το timing, το πότε δηλαδή επιλέγεις να κάνεις τι. Η συμφωνία με την Αίγυπτο. Μας λέτε γιατί δεν το κάνατε πριν. Εσύ γιατί δεν το κάνατε πιο πριν. Πριν από εμάς κυβερνούσατε πάλι στις παράταξή σας. 2005-2009, 2011-2014. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις, έτσι δεν είναι? Και εκείνη την περίοδο διαπραγματευόμασταν και με τη Λιβύη για αποκλειστική οικονομική ζώνη, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μπακογιάννη, θα το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, που η Λιβύη δεν είχε αυτό το φιλοτουρκικό, ας το πω έτσι, καθεστώς που έχει αυτή την κυβέρνηση που έχει σήμερα. Διότι τότε η κυρίαρχη αντίληψη που επικρατούσε και που επικρατούσε για πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν το περίφημο δόγμα Μολυβιάτη, της ακινησίας, του μη συμβιβασμού. Ήταν η γραμμή η οποία έλεγε 100% επίρρεια σε όλα και μέση γραμμή αλλιώς δεν συμφωνούμε ή κάνω λάθος? Τώρα εσείς μετατοπίζεστε από ό,τι φαίνεται από αυτό το δόγμα. Γιατί δεν το λέτε όμως? Γιατί δεν το λέτε? Εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί και πρέπει να ενοχλεί και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη είναι η υποκρισία στην εξωτερική πολιτική. Η υποκρισία. Παριστάνεται, το λέω για άλλη μια φορά, τους κλαμιδοφόρους αλαλάζοντες στα ρηχά νερά των Πρεσπών, αλλά στα κρίσιμα ζητήματα και στα βαθιά νερά του Αιγαίου κάνουμε πίσω. Εσείς ήσασταν αυτοί οι οποίοι είχατε υιοθετήσει αυτό το δόγμα και τώρα υποχωρείτε από αυτό το δόγμα. Εμείς λέμε ναι. Όταν πας να κάνεις ένα συμβιβασμό, μπορεί να κάνεις υποχωρήσεις. Να βγείτε και να τις πείτε καθαρά. Η διαφωνία μας με την συμφωνία με την Αίγυπτο επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία, τα οποία σας τα ανέλησα, πιστεύω, επιγραμματικά. Το σημαντικότερο αφορά τον 28ο μεσημβρινό. Εμείς δεν υπογράψαμε κάτι τέτοιο, δεν θα υπογράφαμε κάτι τέτοιο. Δεν θα υπογράφαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δένδια, δεν είπατε, διαπραγματευτήκαμε. Αλλά εσείς, και μόνο που διαπραγματευόμασταν τότε, μας κατηγορούσατε ως προδότες και ενδοτικούς. Και τώρα έρχεστε εσείς και τα υπογράφετε όλα με δυο χέρια. Όπως και τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η υποκρισία. Εμείς λοιπόν δεν θα υπογράφαμε και δεν αποδεχτήκαμε να υπογράψουμε μια συμφωνία τμηματική όντως, που όμως θα υιοθετούσε τη ρητορική κόκκινη γραμμή της Τουρκίας για τον 28ο μεσημβρινό. Και δεν θα το υπογράφαμε αυτό, όχι μόνο για να μην κάνουμε το χατήρι της Τουρκίας, αλλά γιατί γνωρίζουμε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια αποδοχή. Και η de facto επιχείρηση γκριζαρίσματος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από το σημείο που αφήνει η συμφωνία με την Αίγυπτο και ανατολικότερα. Και αυτή είναι η σημαντικότερη συνέπεια και κυρίως το γεγονός ότι δεν είσαστε έτοιμοι αμυντικά και διπλωματικά να υπερασπιστείτε
αυτές τις συνέπειες. Δεν θα καταψηφίσουμε σήμερα, γιατί τηρούμε στάση ευθύνης. Αλλά έχουμε εθνική υποχρέωση να επισημάνουμε τους κινδύνους. Και κλείνω, κύριε Μητσοτάκη, λέγοντας το εξής. Σας ζητάμε να κάνετε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πρέπει να καταγραφούν οι άποψεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και πιστεύουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές αυτό το οποίο έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι να υπάρξει από τούδε και στο εξής μια στοιχειώδη συμφωνία για την εθνική στρατηγική. Είναι κρίσιμο αυτό. Διότι με έλλειμμα εθνικής στρατηγικής η κίνδυνη είναι υπαρκτή και είναι μεγάλη. Είναι κρίσιμο αυτό, διότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος κλιμακώνει την ένταση με απρόβλεπτες διαστάσεις. Και είναι κρίσιμο αυτό, διότι δεν κλιμακώνει την ένταση δίχως στρατηγική. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τη χώρα και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο και να χάσουμε κάτι από αυτά που υποθέταμε ότι μπορεί να κερδίζαμε, αλλά να τα χάσουμε χωρίς καν να πάμε σε διεθνές δικαστήριο.